Ανησυχητικά είναι τα μηνύματα των δύο νοσοκομείων για τον κίνδυνο εξάντλησης των δυνατοτήτων παροχής υπηρεσιών υγείας και των αντοχών του συστήματος υγείας, όπως προκύπτει από την κατάσταση των δύο νοσοκομείων της Λάρισας. Το θέμα είναι ότι είναι νεότερος κόσμος. Εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι οι νέοι δεν πάνε εύκολα στο νοσοκομείο. Περιμένουν μέχρι να νοσήσουν βαριά πλέον και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να έρθουν. Όλοι αυτοί όμως θα χρειάζονται τότε εισαγωγή. Και γι' αυτό ετοιμαζόμαστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο αριθμό των ασθενών που θα προκύψει. Δύσκολη φαίνεται πως είναι και η εικόνα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύονται 81 ασθενείς με COVID-19 κρεβάτια, χωρίς να υπολογίζονται όσοι ασθενείς παρακολουθούνται από τα σπίτια, πέραν της βοήθειας από τον ιδιωτικό τομέα. Τα νέα μέτρα σίγουρα θα αποδώσουν. Δεν ξέρω αν κυκλοφορήσατε. Είδατε ότι όπου και να μπεις, πλέον υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό εμάς μας εφησυχάζει, γιατί βλέπουμε κιόλας ότι υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που έρχονται εδώ πέρα να εμβολιαστούν. Στο εμβολιαστικό μας κέντρο, εσείς που έρχεστε τακτικά, βλέπετε πόσοι περιμένουν τώρα και πόσοι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τελικά. Να σημειωθεί πως χθες καταγράφηκαν 571 θετικά κρούσματα στη Λάρισα. Δυστυχώς ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.